Βεβαίως ο λαός μας λέει, πες μας τους φίλους, να σου πω ποιος είσαι. Και όλοι αυτοί οι οποίοι σας επενεύουν, οι φίλοι σας, δεν είναι τίποτα άλλο όλοι αυτοί οι οποίοι ζητάνε αντιλαϊκά μέτρα. Επειδή εφαρμόζετε την πολιτική σας, την πολιτική τους σας επιβραβεύουν. Γιατί ακριβώς θέλουν νέα επίθεση, όλοι αυτοί σχεδιάζουν νέα επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Αλλά ας πάμε στα συγκεκριμένα. Μέσα στον προϋπολογισμό λέτε ότι η πορεία ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2024 θα είναι 3%. Η Τράπεζα όμως της Ελλάδας, στις τελευταίες εκτιμήσεις που έκανε, μιλάει για 2%. Το ίδιο και ο ΟΣΑ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, θα χρειαστούν να πάρθουν συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέτρα. Και συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέτρα στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως λέτε, που το θεωρείται ένα από τους τρεις πυλώνες, σημαίνει νέα φορολογικά βάρη ή κόψιμο κοινωνικών δαπανών. Στην προκρούστια κλείνει. Δεύτερο ζήτημα. Μιλήσατε για φορολογική ελάφρυνση. Φέρατε για παράδειγμα το 10% που μειώνεται στον έμφυα εφόσον ασφαλιστούν. Δηλαδή λέτε στον κόσμο, πέστε στα γεράκια της ιδιωτικής ασφάλισης, πληρώστε ακόμη περισσότερα για να σας επιστρέψω μόλις ένα 10%. Αλήθεια κύριε Υπουργέ, γιατί δεν εφαρμόζετε ούτε στη δικιά σας κυβέρνηση το νόμο του 2002 περί ΕΦΑ, ειδικός φόρος ακινήτων, που με βάση τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αν αυτός ο νόμος θα εφαρμοζόταν, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, θα απέδιδε έσοδα 5,2 δις. Και βάλατε τον έμφυα, δηλαδή το κεραμίδι, φορολογείται το κεραμίδι του λαού. Και τελευταίο ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι ελαφρύνατε, φοροελαφρύνατε, στα πλαίσια των φοροελαφρύνσεων, με τη μείωση του τέλους επιτιδεύματος. Όμως αυτό για να γίνει είχε ως προαπαιτούμενο την οριζόντια επιβάρυνση των αυταπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων μέσα στα τα τεκμήρια με 1.400 ευρώ. Τους πήρατε μεσοσταθμικά 1.400 και τους επιστρέψετε 300. Αυτό τι είναι, ελάφρυνση φορολογική ή φορολογική επιβάρυνση στα απλά ελληνικά? Για να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή.